Η Κούβα υφίσταται εδώ και 62 χρόνια το μεγαλύτερο σε διάρκεια και έναν από τους σκληρότερους αποκλεισμούς που έχει υποστεί οποιοδήποτε λαός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτοί οι ελεύθεροι πολιορκημένοι, για να χρησιμοποιήσω και μια γνωστή μας έκφραση, κατόρθωσαν επί 62 χρόνια να αντισταθούν σε αυτόν τον αποκλεισμό που είναι οικονομικός, χρηματοπιστωτικός, εμπορικός. Στην Κούβα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φτάσει μια σειρά προϊόντων, ενώ η προμήθεια άλλων όπως καυσίμων, ιατρικών εργαλείων, φαρμάκων, τροφίμων κτλ. Γίνεται με τεράστια δυσκολία και με τεράστιο επιπλέον κόστος, καθώς απαγορεύονται ουσιαστικά οι πλώες προς την Κούβα. Σήμερα έχει προγραμματιστεί μια διαδήλωση η οποία θα έχει σαν στόχο να απαιτήσει να καταργηθούν όλα τα κεκτημένα της Κούβας, του κουβανικού λαού, να ξαναγυρίσει πίσω στην κατάσταση που βρισκόταν επί Μπατίστα και να γίνει προσάρτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η ουσία. Είναι μια ομάδα ανθρώπων, οργανωμένων, καθοδηγημένων και πληρωμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τα διάφορα κέντρα τα οποία υπάρχουν εκεί και ξοδεύουν αφιδώς εκατομμύρια δολάρια για το σκοπό αυτό. Η νέα προσπάθεια αυτή των Αμερικάνων δεν γίνεται τυχαία αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί σήμερα η Κούβα έχει προγραμματίσει την έξοδό της από τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν λόγω της πανδημίας και έχει προγραμματιστεί και το άνοιγμα του τουρισμού. Επομένως η Κούβα σήμερα μπαίνει σε μια καινούργια φάση προσδοκώντας να απαλύνει τα βάρη τα οποία προκάλεσε η πανδημία και ο σκληρότατος αποκλεισμός και να προχωρήσει στην συνέχεια αυτής της σοσιαλιστικής δίκαιας κοινωνίας που έχει καταφέρει να χτίσει, ο κουβανικός λαός. Εμείς θα είμαστε πάντοτε συμμέτοχοι στον αγώνα τους, θα είμαστε πάντοτε στο πλάι τους.